Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 46 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε πριν από λίγο ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόρδας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Στο σύνολό τους, τα κρούσματα στη χώρα μας είναι 464. Μετά την πρώτη ανίχνευση περίπτωση του νέου ιού τον Δεκέμβριο του 2019 στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, ο κορονοϊός SARS-CoV-2 που προκαλεί οξύ και σοβαρό αναπνευστικό σύνδρομο από πνευμονία, συνεχίζει την επέλασή του σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας χιλιάδες περιπτώσεις της νόσου και θανάτους σε όλες τις χώρες του κόσμου. 177 χώρες έχουν πλέον περισσότερα από 230.000 καταγεγραμμένα κρούσματα και πάνω από 9.300 θανάτους. Υπολογίζεται πως μόλις το 15% αυτών καταγράφεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας. Ανακοινώνουμε σήμερα 46 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 464. 72 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. 78 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 16 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε όλους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος της ηλικίας των νοσηλευωμένων είναι τα 68 έτη και των διασωληνωμένων συμπολιτών μας είναι τα 69 έτη. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνεχίζουν να ελέγχονται εκατοντάδες δείγματα κάθε μέρα για την παρουσία του νέου ιού. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που έρχονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την έδρα της Υγιεινής και Επιδημιολογίας και την καθηγήτρια κυρία Σίψα, ότι τουλάχιστον 2 με 3.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό. Σχετικά με την επιτήρηση και την δίθεν απόκρυψη του αριθμού κρουσμάτων, ακούγονται πολλά τις τελευταίες 24 ώρες, σας βεβαιώνω πως παρακολουθούμε την επιδημία όσο πιο καλά μπορούμε, με στρατηγική ιεράρχηση ελέγχου, αλλά και δειγμάτων επιτήρησης που προτείνεται ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Τώρα στην άλλη γραμμή της ιντερνετικής μας σύνδεσης βρίσκεται ο συνάδελφος Ζήσης Πιτσιάβας. Ζήση, καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε με κάτι δυσάρεστο. Τρίτος θάνατος στη Δυτική Μακεδονία, τρίτος θάνατος στην Καστοριά. Ένας 70χρονος. Κατέληξε. Ναι, χθες μάθαμε ότι ένας 70χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς έχασε τελικώς τη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός είχε τα λεγόμενα υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή είχε ένα βαρύ ιστορικό και άλλα κρούσματα πέραν του κορονοϊού. Και πάρθηκε δείγμα και τελικώς αποδείχθηκε ότι είχε πληγεί και από τον κορονοϊό. Μαζί νοσηλευόταν και η γυναίκα του, της οποίας και το ίδιο δείγμα πάρθηκε και από την ίδια δείγμα. Είναι ο έκτος νεκρός πανελλαδικά και ο τρίτος με αναφορά στην Καστοριά. Σαφώς αυτό είναι μια δυσάρεστη είδηση που ανεβάζει την ανησυχία, αν θέλεις, στην περιοχή της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, με τον κύριο Σαββόπουλο, τον οποίο θα ακούσουμε λίγο αργότερα, να έχει δώσει και σήμερα μια συνέντευξη, ακόμα μια συνέντευξη, και να κάνει έκκληση τόσο για την επιβολή της καραντίνας, αλλά και για την επιβολή, αν είναι δυνατόν, και της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά στην προσπάθεια που γίνεται εκεί από πολλούς φορείς στην Καστοριά να περιοριστούν οι μετακινήσεις του κόσμου όσο το δυνατόν, φοβούμενη μια πιθανή εξάπλωση. Πάντως το θετικό από την Καστοριά σε διακόπτω, σήμερα, αλλά για να το λέει για εκατοστή φορά σε αυτό το διάστημα ο κ. Σαββόπουλος, προφανώς κάτι εντοπίζει στην Καστοριά. Για κάτι ανησυχεί, θα λέω καλύτερα. Πάντως αυτό που σήμερα έγινε και είναι ένα θετικό στην Καστοριά είναι ότι μαθαίνουμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλά δείγματα, ιδιαίτερα μέσα από το νοσοκομείο. Μπορεί να είναι και 40 αυτά, 45-50, τα οποία θα πάνε σε ιδιωτικό εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, μάλλον,
Ελπίζουμε να έχουμε και γρήγορα τα αποτελέσματα και από ό,τι μαθαίνουμε θα γίνουν έλεγχοι, αποφασίστηκε να γίνουν επιτέλους έλεγχοι σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Καστοριάς, που είναι μια απαίτηση εκεί της περιοχής και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι γιατί το νοσοκομείο της Καστοριάς έχει δώσει πολλά κρούσματα, είναι αλήθεια. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησε, εκεί ήταν εργαζόμενος μάλλον, και το πρώτο κρούσμα στη Δυτική Μακεδονία που ήταν ο 53χρονος. Ο οποίος επίσης κατέληξε. Ναι. Τώρα, εκεί φαίνεται ότι μεταβάλλεται, αν θες, προς το παρόν και η ημερομηνία της 45ης Διεθνής Έκθεσης Γούνας, που ήταν στα μέσα Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα του Συνδέσμου εκεί Γουνοποιών, που πηγαίνει σε άλλη ημερομηνία, θα ανακοινωθεί βάσει των εξελίξεων και νομίζω είναι μια λογική απόφαση. Λογικό και αναμενόμενο. Μέχρι προχθές όχι αναμενόμενο, βάσει των δηλώσεων που γινόταν, αλλά... Βάσει λογικής, αλίμονο. Η λογική, ναι, θα έλεγε ότι ήταν αναμενόμενο αυτό. Τώρα, ερχόμαστε στο Μαμάτσιο που μαθαίναμε μέχρι το μεσημέρι ότι επίσης ήρθαν 8 αρνητικά δείγματα και είναι πάρα πολύ θετική είδηση αυτή. Τα δείγματα αυτά που ήρθαν και είναι αρνητικά και να το λέμε, γιατί μέσα σε αυτή τη μαυρίλα να λέμε και κανένα θετικό, ανακοίνωσε και ο κύριος Γιόρτας μερικά, είναι από ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στο νοσοκομείο, κοίταξε, είναι από ανθρώπους νοσηλεύονταν. Που είτε νοσηλεύονταν, είτε είναι προσωπικό του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, το οποίο ήταν σε καραντίνα και ελέγχεται, όπως ξέρεις καλά και εσύ, Ρίτα. Βεβαίως. Και είναι το θετικό, γιατί αυτοί θα επιστρέψουν στη μάχη. Και να με επιτραπεί εμένα να το λέω πάλι μάχη, γιατί όπως και ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει πει, μιλάμε για πόλεμο. Πόλεμο και βέβαια το έχουν πει πολύ περισσότεροι και από τον Πρωθυπουργό, έτσι, ο οποίος... να θυμίσουμε ότι σε περίπου λίγα λεπτά, στις 7.30, θα ξαναπευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό για τις εξελίξεις πιθανότητα και κάποιες αποφάσεις που παίρνονται, όπως αυτήν που ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά νωρίτερα για το κλείσιμο των ξενοδοχείων. Και βεβαίως αυτό που γράφεται, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, για την απαγόρευση των πτήσεων προς από το εξωτερικό και από το... Ναι, αλλά αυτό ο κ. Χαρδαλιάς δεν το επιβεβαίωσε ακόμα. Αυτό μένει να το ανακοινώσει ή τέλος πάντων θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Πιθανό θα ανακοινωθεί αυτό ίσως τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τέλος πάντων. Να επιστρέψουμε σε αυτό που έλεγες για το Μαμάτσιο πάντως εσύ, ναι, για να μην το αφήσουμε να περάσει. Ναι, αναμένουμε και άλλα 8 από ό,τι μαθαίνω στο Μαμάτσιο. Επίσης έχουν μέσα αυτά τα 8 και ανθρώπους που ανήκουν στο προσωπικό του νοσοκομείου. Ναι. Ελπίζουμε και από εκεί να έχουμε αρνητικά δείγματα, έτσι, δηλαδή θετικές ειδήσεις και να επιστρέψουν και άλλοι. Διακομιδές έγιναν θετικά, από... Θετικά, συγγνώμη, θετικά δείγματα στον κορονοϊό. Όχι, έχουμε λάβει. Δεν έχει δοθεί κάτι σήμερα. Σήμερα δεν έχει δοθεί κάτι. Μέχρι την ώρα που μιλάμε, έτσι. Ναι. Χθες δόθηκε κάτι θετικό. Από το Μαμάτσι όχι. Είπαμε, 8 αρνητικά δείγματα. 8 αρνητικά, τα οποία τα αποτελέσματα συνήθως έρχονται έτσι 1-2 το μεσημέρι, αν και εγώ έχω σωστή πληροφόρηση, η οποία και αυτή με το σταγονόμετρο είναι. Η δική μας πληροφόρηση ήταν κάτι 4,5-5 παρά. Άρα, στείλαμε 8 και τα 8 ήταν αρνητικά από το Μαμάτσιο. Αναμένουμε άλλα 8. Αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι κάτι που μου το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, στο Μαμάτσιο νοσηλεύεται κάποιος με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού? Με επιβεβαιωμένο, από ό,τι ξέρω εγώ, όχι. Μακάρι να παραμείνει και έτσι. Που έχουν ύποπτα κρούσματα, να το πω. Κάπως έτσι, έτσι. Ύποπτα που αναμένουμε το αποτέλεσμά τους. Έχουν σταλεί δείγματα. Έτσι ακριβώς. Γιατί σήμερα και χθες υπήρχαν διακομιδές από τα χωριά της Καραντίνας, Δαμασκηνιά και Δραγασιά. Πρέπει να είναι γύρω στις 5 αυτές οι διακομιδές, που τη μαθαίνω. Ξέρεις πώς είναι η διαδικασία τώρα στα χωριά αυτά, την έχουμε πει, μπαίνει το ΕΚΑΒ εκεί που έχει σταθμεύσει στο κέντρο υγείας του Τηλίου, παίρνει τον κόσμο που έχει δηλώσει συμπτώματα μέσω τηλεφώνου κλπ. Και τους μεταφέρει αναλόγως, όπως κριθεί και με τις εντολές που θα λάβει. Αυτές τώρα, οι 5 διακομιδές έγιναν προς το Μαμάτσιο?
Και οι πέντε. Προς το μαμάτσιο. Και προς το μαμάτσιο, θα θυμούμε ότι έγιναν όλες. Έχουν σταλεί λοιπόν, δείγματα αυτών των πέντε ανθρώπων. Παίρνονται αυτά τα δείγματα. Τώρα, αν έχουν σταλεί, λογικά όσοι ήρθαν χτες θα έχουν σταλεί ήδη. Έτσι. Τα σημερινά λογικά θα πάρθηκαν και θα έχουν σταλεί και αυτά. Mm-hmm. Πιθανόν αύριο να ξέρουμε για τα πρώτα και τα επόμενα. Τις επόμενες ώρες. Να ευχόμαστε στην αίσθηση έκβαση. Να έχουμε αίσθηση έκβαση. Και τώρα ήθελα να πω για τον Δήμο Κοζάνης και τις υπηρεσίες του, επειδή ρωτάνε πολλοί κόσμος πώς θα εξυπηρετείτε. Θα πει και ο κύριος Μαλούτας, με τον οποίο έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία σε πολύ πολύ λίγο, αλλά να δώσουμε μια πρώτη εικόνα. 50% του προσωπικού υπάρχει στις περισσότερες υπηρεσίες, από ό,τι μας έλεγαν σήμερα πολλοί αντιδήμαρχοι, ενώ να πω και μόνο αυτό, ότι η Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσουν μέσω email, να το πω έτσι, και διαπεριφεράς. Θα σταλούν τα θέματα τα μέσω email, θα γίνουν παρατηρήσεις επίσης έτσι, καθώς η τηλεδιάσκεψη δεν ήταν έτοιμη ακόμα, κάτι που ελέγχεται όμως από τους συνεργάτες του Δημάρχου για να γίνει ενδεχομένως σε επόμενη συνεδρίαση. Θα σας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος. Βεβαίως. Κάτι άλλο, θετικό ή αρνητικό, από τη Δυτική Μακεδονία? Εντάξει, υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις, συνεχώς πληροφορίες, αλλά καλύτερα να μεταδίδουμε μόνο αυτές που έχουμε τσεκάρει, έτσι. Που, ξέρεις τώρα και εσύ, όλοι οι συνάδελφοι... Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην καθημερινότητα δεν είναι μόνο να είμαστε προσεκτικοί, είναι ότι δεχόμαστε όγκο πληροφοριών και πιθανόν πολλές από αυτές να θέλουν μια περισσότερη, έτσι... Αυτό εννοώ, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έρευνα και επιβεβαίωση. Ζήση, να σε ευχαριστήσω πολύ για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια του δελτίου. Θα είμαστε ξανά σε επαφή. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Δραματική έκκληση, λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε και ο Ζήσης Πιτσιάβας, για χίλιοστή φορά ουσιαστικά έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Αβόπουλος για απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Καστοριά. Παράλληλα, επιμένει στην άποψη ότι πρέπει να γίνει άρση του απορρίτου για τους φορείς ασθενείς με κορονοϊό για την προστασία του πληθυσμού. Εμείς θα ζητήσουμε και θα κινηθούμε σύμφωνα με την επιστολή που στείλαμε ομόφωνα όλοι οι φορείς πριν τρεις μέρες. Άρα θα λοιπόν θα επιμείνετε... Θα ζητήσουμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη να στηρίξει το αίτημά μας. Το αίτημα για την καραντίνα και το αίτημα για την άρση του απορρίτου κυρίως. Και τα δύο. Το απορρίτου και την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Πρέπει να σταματήσει αυτή. Βλέπουμε ότι έχουν συμμορφωθεί πολλοί συμπολίτες μας, ευτυχώς. Αλλά εκτός από τους παππούδες. Ένα παράξενο πράγμα. Εκτός από τους παππούδες. Εχθές τη στιγμή που έδινα μία συνέντευξη σε ένα συνεργείο του Sky εκτός διοικητηρίου στην είσοδο, πέρασε και ένας γνωστός που τον βλέπω κάθε μέρα περπατά και συμβουλευτικά πάντοτε του λέω: κύριε Τάκη, ξέρω εγώ όσο μπορείτε. Και, φαίνεται ότι η τρίτη ηλικία, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, αν δεν επιβληθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας, να μπορεί η αστυνομία να τον διατάξει να μην βγαίνει εκτός σπιτιού, δυστυχώς θα το συνεχίζουν. Πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί, δεν ξέρω τώρα. Συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδιά. Προσπαθούμε και αυτούς να τους πείσουμε. Μαμάσαμε. Μάλιστα. Ακούσαμε τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης της Καστοριάς. Τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Λάζαρος Μαλούτας. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλησπέρα, κυρία Τσούρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Εύχομαι να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά. Έχετε αλλά, εσείς... Αλλά προσέχω, δεν είμαι όλο το 24ωρο μέσα, το πρωί είμαι στο γραφείο, τα απόγευμα όμως περιορίζω τις δραστηριότητες και μένω σπίτι. Δουλεύετε από το σπίτι κι εσείς, όπως οι περισσότεροι. Ναι. Μας ενημέρωσε και ο Ζήσης ο Πιτσιάβας για κάποια πράγματα σε σχέση με τον Δήμο Κοζάνης, όπως για παράδειγμα ότι λειτουργείτε με το 50% των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και πολύ καλά κάνετε. Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι αν δεν είναι πάρα πολύ επίγον, δεν υπάρχει λόγος να επισκεφτούμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Μπορούμε να το κάνουμε και με email ή και με τηλέφωνο. Και τέλος πάντων, μπορούμε να περιμένουμε να φύγει και η φωτιά από τα πόδια μας και μετά να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες μας με τον Δήμο Κοζάνη, τις όποιες διαδικασίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαλούτα? Κυρία Τσούρα, ακριβώς έτσι. Κυρία Τσούρα, από τις πρώτες μέρες και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις πιο νωρίς, πριν να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών κάποιες πρωτοβουλίες, εμείς είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πάρει κάποια μέτρα για να περιορίσουμε την προσέλευση των συμπολιτών μας. Ήδη από την αρχή της εβδομάδος στο Δημαρχείο υπάρχει
πέρα από τα γενικά τα μέτρα και τις εκκλήσεις να μην έρχεται ο κόσμος και να προσπαθεί να κάνει, να εξυπηρετηθεί μέσα από τηλέφωνα ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, υπάρχει μια ρεσεψιόν, λειτουργεί ρεσεψιόν στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου οι πολίτες υποδέχονται στελέχη του Δήμου και προσπαθούν και να τους κατευθύνουν, εάν είναι τελείως απαραίτητο να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί μερικές φορές είναι και αυτό, αλλιώς να τους εξηγήσουν το ότι αυτό ναι, μπορεί να περιμένει, δεν είναι επίγον και ούτω καθεξής. Και βέβαια συνεχίζουμε να παίρνουμε και πρωτοβουλίες ώστε να ελαχιστοποιούμε ακόμα περισσότερο την ανάγκη να έρχονται οι πολίτες στο Δήμο. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση, για να επιτρέψω να ολοκληρώσω, σε κάθε περίπτωση έτσι, δουλεύουμε, οι υπηρεσίες του Δήμου δουλεύουν με λιγότερο προσωπικό και σε κάθε περίπτωση παίρνουμε μέρημνα ώστε οι υπηρεσίες οι οποίες είναι πρώτης γραμμής, ας πούμε σε ό,τι αφορά την τηλεθέρμανση, σε ό,τι αφορά την ίδρυψη και την αποχέτευση, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας, να υπάρχει εκείνη η λύση ότι ώστε ποτέ να μην σταματήσει ο Δήμος να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει έρθει και ένα σχετικό δελτίο τύπου από τη ΔΕΙΑΚ, η οποία λέει πως όσοι μπορούν να καταβάλουν τους λογαριασμούς τους, να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς μέσω τραπέζης καλώς, διαφορετικά και κυρίως οι ηλικιωμένοι που δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το e-banking, μπορούν να περιμένουν χωρίς να έχουν κάποιες επιβολές, για να μην πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι φανερό το ότι σε όλο αυτό τον τομέα δεν πρόκειται, υπήρξε ανακοίνωση στο προηγούμενο διάστημα ότι δεν γίνονται διακοπές. Αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της κατάστασης. Εν τω μεταξύ, η πληροφόρηση που έχουμε επίσης είναι ότι τόσο η Οικονομική Επιτροπή, η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και η Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνονται είτε με τηλεδιασκέψεις είτε μέσω email. Έτσι. Γιατί σεβόμενοι και πάλι τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών και την έκκληση να μην γίνονται, όχι έκκληση, εδώ μας απειλούν και με πρόστιμα όταν έχουμε συγκεντρώσεις πάνω από τα 10 άτομα, έτσι οι επιτροπές συνεδριάζουν και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μέσω mail, όπου στέλνεται όλο το υλικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, μπορούν να δοθούν και τηλεφωνικά οι αναγκαίες διευκρινήσεις και ο καθένας δηλώνει την επιλογή του, αν ψηφίζει ή δεν ψηφίζει συγκεκριμένη επιλογή. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό σε κάθε περίπτωση, αυτό έχει σαν συνέπεια μερικά από τα σοβαρά ζητήματα που είχε υποκανονικές συνθήκες θα απασχολούσαν το Δημοτικό Συμβούλιο να έχουν πάει πιο πίσω, για αργότερα. Mm-hmm. Και τα ζητήματα αυτά είναι, να θυμίσω, το ότι είχαμε δρομολογήσει μια διαδικασία ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταλιγνητική εποχή. Η σειρά ήταν να καλέσουμε τα πολιτικά κόμματα να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει, ούτε μπορεί να γίνει με mail και τα λοιπά, όπως να παρουσιάσουμε και εμείς την δικιά μας πρόταση για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης δεν γίνεται με mail και θα πάνε μετά το πέρας αυτής της δύσκολης περίοδου που διανύουμε όλοι μας. Πείτε μου κάτι, κύριε Μαλούτα, έχει έρθει σε επαφή μαζί σας κάποιος εκπρόσωπος του νοσοκομείου Κοζάνης ή ενδεχομένως του Ιατρικού Συλλόγου να ζητήσει την αρρωγή του Δήμου σε οτιδήποτε, σε υλικό τεχνικό ενδεχομένως εξοπλισμό ή ακόμη και σε χώρους? Καταρχήν με τον Ιατρικό Σύλλογο είμαστε σε επαφή και στενή συνεργασία από την πρώτη στιγμή και ανταλλάσσουμε απόψεις, τους συμβολευόμαστε και έχουμε μια κοινή πορεία για τα μέτρα που παίρνουμε, γι' αυτό ίσως και σε κάποια από αυτά είμαστε και πιο μπροστά από το Υπουργείο. Με τις υγειονομικές υπηρεσίες, ναι, έχουμε μια συνεργασία. Εγώ εξάλλου θεσμικά συμμετέχω και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μαμάτσιο Νοσοκομείου. Ζητήθηκε η συνδρομή μας για την παραχώρηση χώρου για να λειτουργήσει η αιμοδοσία εκτός νοσοκομείου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε με τις συνθήκες που επικρατούν δεν προσέρχεται ο κόσμος για να δώσει αίμα στο νοσοκομείο. Και αυτό να κάνει, να μην προσέρχεται στο νοσοκομείο, έχετε παραχωρήσει το Κηφί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, παραχωρήσαμε και καλώς το τονίζουμε. Ναι. Γιατί αίμα χρειάζεται. Δηλαδή όποιος μπορεί να δώσει, να δώσει. Είναι στιγμές που απαιτείται. Η έκκληση κάνουμε σε όλους τους συμπολίτες. Όποιος
είναι αιμοδότης να συνεχίσει να προσέρχεται και να δίνει αίμα σε χώρο ασφαλή, σε χώρο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και τους ιατρικούς όρους, γιατί η όλη διαδικασία διεξάγεται κάτω από την ευθύνη της υπηρεσίας αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Και απ' την άλλη ζητήθηκε η ανοχή μας, να το πω, η συγκατάθεσή μας, είναι η σωστή έκφραση, για να τοποθετηθεί ένα box έξω από τα ιατρία του παιδί, τα παλιά ιατρία του ΙΚΑ που λέγαμε, έτσι προκειμένου να υπάρχει ένας ιδιαίτερος χώρος να ελέγχονται περιστατικά που είναι ύποπτα. Ίσως ύποπτα, ναι. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο πυρετός σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να μην μπαίνουν μέσα στα ιατρία και τίθεται εν κινδύνο η πιθανότητα να μολυνθούν γιατροί ή το προσωπικό του ΙΚΑ, να γίνεται ο έλεγχος στον εξωτερικό χώρο και μετά να κατευθύνονται ανάλογα είτε στο νοσοκομείο είτε μέσα στα ιατρία του ΙΚΑ. Και σε αυτό βέβαια δώσαμε τη συγκατάθεσή μας, όπως είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και τους επικεφαλείς και τους εκπροσώπους των παρατάξεων τη Δευτέρα που βρεθήκαμε στο γραφείο μου για να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Επειδή όπως είπατε τα πρωινά πηγαίνετε στο γραφείο, διαπιστώνετε ότι οι συμπολίτες μας ακούν την παρένεση ή μάλλον την σχεδόν απέτηση, και δεν φοβάμαι να το πω, του μείνετε σπίτι ή όταν ανοίγετε καμιά φορά την κουρτίνα από το γραφείο σας βλέπετε κόσμο στην πλατεία. Πώς αξιολογείτε εσείς τους συμπολίτες μας σε σχέση με αυτή την αντίδραση? Νομίζω ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι συμπολίτες μας βγαίνουν έξω μόνο για τα τελείως αναγκαία, τα τελείως απαραίτητα και δεν γυρνούν άσκοπα ή για βόλτα στο κέντρο της πόλης. Νομίζω υπάρχει θετική ανταπόκριση και έτσι πρέπει να γίνει αν θέλουμε να ελεγχθεί αυτή η πανδημία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Για οτιδήποτε προκύψει θα είμαστε σε επαφή. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό σας βραδιά σας. Τώρα, την άποψη πως θα έπρεπε να κλείσουν για κάποιες ημέρες τα γουναράδικα εξέφρασε με ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, Δημήτρης Κοσμίδης. Ο κύριος Κοσμίδης ζήτησε για πολλωστή φορά να μην στοχοποιείται ο κλάδος των γουνοποιών, ο οποίος δεν πήγε βόλτα στην Ιταλία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Θα σας πω πώς λειτουργούν οι γουνοποιοί ασχέτως αν το ξέρουν οι περισσότεροι. Η διάρκεια της έκθεσης είναι 4 μέρες, άρα πρέπει να καθίσουν το σύνολο να καθίσουν 5 βράδια. Τα βράδια αυτά που πάνε οι γουνοποιοί, αγαπητοί Νατσούλη, δεν είναι ότι βγαίνουν έξω για να πάνε να διασκεδάσουν στα μπαρ κτλ. Μένουν πολύ κοντά γύρω-γύρω από την έκθεση για να είναι κοντά στη δουλειά τους. Πάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην έκθεση, δουλεύουν, πάνε, τρώνε, κοιμούνται και την άλλη μέρα το πρωί ξαναπάνε στην έκθεση. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά την οποία κάνουν οι γουνοποιοί, η διαδρομή. Τώρα, αν κολλήσανε μέσα στο μετρό, γιατί πολλές φορές παίρνουν και το μετρό ελάχιστοι, οι περισσότεροι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους ή παίρνουν ταξί και πηγαίνουν, γιατί έτσι λειτουργούν εμείς οι γουνοποιοί. Αν κόλλησε τώρα κάποιος, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Όταν να στοχοποιείται ένας κλάδος. Όποιος μας ρωτάει, κύριε Νατσούλη, λέμε βεβαίως και δεν πρέπει να δουλέψει κανένα εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία γιατί, όμως δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν είναι, κύριε Κοσμίδη? Η πλειοψηφία δουλεύει δυστυχώς, ναι. Και είναι ένα από τα μέτρα. Φτάσαμε να λέμε ότι δουλεύουμε δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να κλεινόμαστε στο σπίτι και από την άλλη πρέπει να κλεινόμαστε μέσα σε ένα εργαστήριο. Σε ένα γουναράδικο. Εδώ είναι ένα θέμα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε προβλήματα. Βέβαια, αν μπούμε σε καραντίνα, όλα αυτά κλείνουν, ξέρετε, είναι. Μα δεν χρειάζεται να μπούμε σε καραντίνα. Ναι, θέλω να πω ότι αν μπούμε αυτά με. Τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη. Καλησπέρα, κύριε Κασαπίδη. Καλησπέρα, κύριε Ατσιούρα. Καλησπέρα και στους συνδεθετές σας. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις, οι οποίες τέλος πάντων είναι και βοηθητικές. Ανοιχτή γραμμή για τους πολίτες, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για τους πολίτες. Σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί οποιοδήποτε αισθάνεται την ανάγκη, την όποια ανάγκη, να καλέσει σε αυτές, να πει το πρόβλημά του και να βρει λύση. Ναι, ήταν μια απόφαση που τη λάβαμε
σε προηγούμενη σύσκεψη που είχαμε με ένα αντιπροσωπευτικό όργανο στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκεί αναλύσαμε την κατάσταση που είχε πριν από ουσιαστικά 3-4 μέρες και πήραμε αυτές τις αποφάσεις για να στήσουμε και ένα θάλαμο ενημέρωσης που να έχει τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να έχει μια γραμμή υποστήριξης προς τους πολίτες με ψυχολόγους, να έχουμε κάποια τηλέφωνα, όπως είπατε, που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθύνει ερωτήματα είτε στην πολιτική προστασία, την υπηρεσία, είτε στη διεύθυνση υγείας στις κατατόπους περιφερειακές ενότητες, για να παίρνει οποιαδήποτε πληροφορία τον ενδιαφέρει σε θέματα της κρίσης του κορονοϊού που ζούμε εδώ στην περιφέρειά μας. Έχουν ανοίξει αυτές οι γραμμές, κύριε Κασαπίδη? Ναι, είναι τα τηλέφωνα, κανονικά. Έχει γίνει χρήση, δηλαδή γνωρίζετε αν έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα συμπολίτες μας? Από σήμερα ουσιαστικά τα ανακοινώσαμε. Πιστεύω με τη βοήθεια τη δικιά σας να γίνουν αυτά γνωστά. Δώσαμε κι εμείς τη δημοσιότητα που μπορούσαμε να δώσουμε. Και περιμένουμε τώρα, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις κεντρικά, τι αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση, τι εξέλιξη έχει ο ιός και στην πατρίδα μας και στην περιφέρειά μας και προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις και εμείς, κυρία Τσιούρα. Πάντως στην περιφέρειά μας και συγκεκριμένα στην ΠΕ Καστοριάς δεν είναι καλά τα πράγματα, κύριε Κασαπίδη. Θρηνήσαμε έναν τρίτο νεκρό, τον 70χρονο, ο οποίος κατέληξε χθες το βράδυ, επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και επίσης επιβεβαιωμένο κρούσμα και στο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η σύζυγός του. Ναι, είναι ουσιαστικά ο τρίτος συμπολίτης μας που χάνει τη ζωή του από τον υποτροπιασμό που προκάλεσε ο κορονοϊός στην υγεία του. Υπήρχαν υποκείμενα νοσήματα, όπως λένε και οι γιατροί, και στους τρεις θανόντες και ουσιαστικά είναι η πιο έντονη κατάσταση, έτσι, η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ στην περιφέρειά μας τουλάχιστον, η κατάσταση στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Ωστόσο, θέλω να πω και αυτό, επειδή είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία και με την Τρίτη ΥΠΕ και με τον ΕΟΔΗ και με το Υπουργείο, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση έγκαιρα και αποφασιστικά μπόρεσαν να κρατήσουν την εξέλιξη της νόσου και να μην ακολουθήσουμε την πορεία της Ιταλίας ή της Ισπανίας ή άλλων χωρών. Και από ένα σημείο και μετά, εδώ και ένα δεκαήμερο, όταν έγιναν πλέον γνωστά αυτά τα κρούσματα και οι συνέπειες που μπορεί να έχουν οι ανυπακοοί των πολιτών και όλων μας στις οδηγίες που δόθηκαν, ο κόσμος θορυβήθηκε και ειδικά την τελευταία εβδομάδα μπορώ να πω ότι έχουμε μείνει στα σπίτια μας και ακούμε όλες αυτές τις οδηγίες και πιστεύω ότι θα έχουμε αυτά αποτελέσματα και ποια μπορεί να είναι αυτά, όχι ότι θα σταματήσει αύριο η εξάπλωση της νόσου. Απλά ο στόχος είναι να μην ακολουθηθεί η εκθετική εξάπλωση του κορονοϊού στην πατρίδα μας. Σίγουρα θα έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, όπως λένε και οι ειδικοί. Όσο πιο χαμηλά μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την έξαρση και να την μεταθέσουμε σε βάθος χρόνου ώστε να εκδοθούν αργότερα τα περισσότερα κρούσματα και σε διασπορά σε βάθος χρόνου, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πιέσουμε προς τα πίσω αυτή την έξαρση του κορονοϊού και να αρχίζουν να ανεβαίνουν και θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα για να μας... Βροχές βλέπω για την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Κασαπίδη, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που δεν ευνοεί την κατάσταση. Δεν ευνοεί, είναι ακόμα Μάρτιος, είναι ακόμα Άνοιξη, θέλουμε και βροχές, θέλουμε υπό την έννοια ότι η γεωργία μας θέλει βροχές. Είναι μια δύσκολη χρονιά για την γεωργία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την παραγωγή, γιατί αυτές τις δυσκολίες και αυτούς τους περιορισμούς υπάρχει και άλλος κίνδυνος, τον οποίο θα τον δούμε αργότερα. Πρώτον, ότι δεν είχαμε νερά το χειμώνα, τα ποτάμια μας είναι άδεια, τα βουνά μας δεν έχουν γεμίσει ούτε από βροχές και τα χιόνια που πέσανε ελάχιστα.
και οι παραγωγές δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τα σιτηρά, τα σπαρτά, όλα του χειμώνα δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Άρα αντιμετωπίζουμε τώρα μια κρίση με τον ιό που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, αυτόν τον φωνικό ιό, αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε και να έχουμε το νου μας και οι καταστάσεις πώς διαμορφώνονται. Και ευρύτερα, θέλουμε βροχές γιατί μας χρειάζονται και για τα νερά και για τα σπαρτά, αλλά το μέλημά μας είναι να είμαστε στα σπίτια μας εμείς για να μην εξαπλώσουμε τον ιό. Η κατάσταση στα χωριά μας του Βοήου που βρίσκονται σε καραντίνα ποια είναι? Φαντάζομαι πως έχετε, έχω τη βεβαιότητα μάλλον, πως έχετε καθημερινή επαφή εκεί. Ο ίδιος προσωπικά καθημερινά με τους προέδρους των χωριών, με τον Δήμαρχο τον κύριο Ζητή, με το Κέντρο Υγείας, με κατοίκους εκεί στο χωριό που τυχάνει έτσι, γνωριζόμαστε και από παλιά. Ουσιαστικά οι χωριανοί καθημερινά δέχονται τηλεφωνήματα από το Κέντρο Υγείας για να πούνε σε τι κατάσταση είναι η υγεία τους. Ήδη έχουν εντοπιστεί, είναι 7 οικογένειες που έχουν κάποια συμπτώματα. Οι υπόλοιποι ευτυχώς δεν έχουν κάτι ανησυχητικό. 5 άτομα μεταφέρθηκαν βεβαίως στο Μαμάτσιο, το γνωρίζετε. Μεταφέρθηκαν, ναι, είχαμε 2 άτομα που μεταφέρθηκαν και έχουν σταλεί τα δείγματα και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τα δείγματα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν νοσηλεύεται κανένας στο Μαμάτσιο με συμπτώματα κορονοϊού. Έχουμε όμως κάποια δείγματα που έχουν σταλεί και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Ευχόμαστε να είναι αρνητικά. Ευχόμαστε να είναι αρνητικά τα αποτελέσματα. Ευχόμαστε να είναι αρνητικά όντως. Περιμένουμε ουσιαστικά 8 δείγματα που είναι εν αναμονή ως ύποπτα, άλλα 12 δείγματα πολιτών που είναι σε κατοίκον περιορισμό. 8 δείγματα ευτυχώς βγήκαν αρνητικά, χθες είχαμε τα αποτελέσματα και έχουμε και ακόμα, αναμένουμε ένα δείγμα για μία γιαγιά η οποία έχασε τη ζωή της, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα από κορονοϊό. Θα ξέρουμε αύριο ή μεθαύριο αν είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Οπότε και στο Ποδοσάκιο αξίζει να πούμε ότι έχουμε 5 πολίτες που νοσηλεύονται με κρούσμα κορονοϊού. Άλλοι 2 πολίτες περιμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων και άλλοι 4 πολίτες είναι σε κατοίκον περιορισμό εν αναμονή των δειγμάτων. Μάλιστα. Στην Καστοριά, όπως είπατε, έχουμε έτσι θεματάκια. Η πιο δύσκολη κατάσταση. Σήμερα στάθηκαν 30 δείγματα από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο νοσοκομείο μεταξύ των εργαζομένων. 10 εργαζόμενοι ήδη έχουν βεβαιωθεί ότι είναι φορείς του κορονοϊού και έχουμε 16 επιβεβαιωμένα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς κρούσματα του κορονοϊού, συν το θάνατο στο Μανιάκι που είχαμε χθες και 2 θάνατοι που χρεώνονται στο νομό Κοζάνης, ουσιαστικά στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, ο 53χρονος συμπολίτης μας από την Εσιάτιστα και ο 78χρονος, ο οποίος είχε διακομιστεί και στο ο 90χρονος που κατέληξε. Ναι, που πέθανε και ο 78χρονος που είναι διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΟ είναι σε δύσκολη κατάσταση όπως πληροφορούμε. Ευχόμαστε το καλύτερο για τον άνθρωπο. Μένουμε σπίτι, θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Οι απολύτως απαραίτητες εργασίες εκτός σπιτιού. Μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι, να δουλέψουμε από το σπίτι ή να απευθυνθούμε και επαναλαμβάνω, θα δούμε και σχετικό βίντεο αμέσως μετά. Στην ανοιχτή γραμμή της κάθε περιφερειακής ενότητας θα τις επαναλαμβάνουμε αυτές τις γραμμές. Όποιος έχει την όποια ανάγκη μπορεί να καλέσει αυτές τις γραμμές και να βρίσκει μια βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι ακριβώς και στη συνεργασία πάντοτε με τον ΕΟΔΗ,
με τους διοικητές εδώ των νοσοκομείων μας, με τις υπηρεσίες στην πολιτική προστασία, όλα αυτά τελούν υπό το συντονισμό της πολιτικής προστασίας της περιφερειάς μας. Με τις διευθύνσεις υγείας στους κατατόπους περιφερειακές ενότητες, τους ιατρικούς λόγους, κατατόπους, ψυχολογικής υποστήριξης, την οποία τη συντονίζει η σύμβουλος η κυρία Πουταχίδου. Είναι σημαντικό κομμάτι, κυρία Σιούρα, να το πούμε και αυτό, γιατί από προσωπική επικοινωνία που έχουμε τους κατοίκους της Δαμασχηνιάς και της Δραγαζάς, νιώθουν μεγάλη ανακούφιση όταν τους μιλάει κάποιος και τους δίνει κάποιες εξηγήσεις για αυτά που συμβαίνουν. Το ίδιο και για κάθε συμπολίτη μας που έχει μια αγωνία, τι θα γίνει με τον κορονοϊό, αυτοί που έχουν κάποια συμπτώματα, αυτοί που έχουν βεβαιωθεί ως κρούσματα. Είναι σημαντικό να τους αγκαλιάσουμε με την αγάπη μας, με την επικοινωνία μας βασικά, όχι στην πραγματικότητα, και να νιώσουν ότι είναι κάτι περαστικό, το οποίο πρέπει και αυτοί να φροντίσουν να μείνουν στο σπίτι, να φροντίσουν τον εαυτό τους για να κάνει τον κύκλο το ιός, και τους άλλους συμπολίτες μας που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση να φροντίσουμε να τους περιθάλψουμε στα νοσοκομεία μας, ώστε να περιορίσουμε όσο δυνατόν γίνεται τυχόν απώλειες ζώων, αλλά και την εξάπλωση του κορονοϊού. Έχετε δίκιο πάντως ότι... Είναι μια κρίση η οποία θα διωγγώνεται τις επόμενες εβδομάδες και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Και η ψυχολογική υποστήριξη είναι πολύ, πολύ σημαντική. Η Μακεδονία, σύμφωνα με τους ειδικούς, παρακολουθούμε συνέχεια και εμείς εδώ με το συντονιστικό όργανο που έχουμε κάνει, άριστη συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για δράσεις. Ετοιμάζουμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε έτσι να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο, ακριβώς για να βοηθήσουμε την αντιμετώπιση της κρίσης. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν το νοσοκομείο της Καστοριάς συγκεντρώνουν οι σύλλογοι της περιοχής. Μία πρωτοβουλία που ξεκινήσει από χθες και θα συνεχιστεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Μετά από μία σκέψη που έκανα, μίλησα με τον ΔΣ, του Εκπολιτιστικού Συλλόγου από Σκιαπού και με τον Σύλλογο του Απόζαρη. Μάλιστα. Προσπαθώντας να... γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Ναι. Έχω συνεννοηθεί ήδη και με... Ναι. Έχει μερικές διακοπές η γραμμή μας. Εδώ εργαζομένο. Ναι. Θα ξεκινήσουμε σαν δύο σύλλογοι και όποιοι θέλουν θα μας ακολουθήσουν μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαρτίου. Μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ναι. Οι δύο σύλλογοι αποφασίσαμε από κοινού να δώσουν από 200 ευρώ ο καθένας. Ναι. Με την προϋπόθεση ότι όσα περισσότερα λεφτά μαζευτούν, ναι, θα είναι για το καλό, με την έννοια ότι θα τα χρησιμοποιήσει το νοσοκομείο. Ναι. Για την αγορά όσο καλύτερου υλικού ή εξοπλισμού θέλει. Εξοπλισμού κάτι που θέλει. Έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Στο νοσοκομείο της Καστοριάς αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τα παλαμάκια τα οποία θα χτυπήσουμε στα μπαλκόνια μας ένδειξη συμπαράστασης. Θα πρέπει να τον δείξουμε. Που χρειάζονται πάρα πολύ για αυτά, για την ψυχολογική στήριξη αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν γιατροί διαμάντια στην Καστοριά, πιστεύω, γιατί έχω ζήσει προσωπικές εμπειρίες μέσα εκεί. Πρέπει να στηρίξουμε όλο τον κόσμο. Είτε λέγονται οριλά, είτε χειρούργοι, είτε οτιδήποτε. Και το διοικητικό προσωπικό και όλους τους άλλους νοσηλευτές. Να καλησπέρισουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θόδωρο Θοδουλίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη. Καλησπέρα, κυρία Τσιούρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Δύο πράγματα και πολύ σημαντικά και τα δύο. Ας ξεκινήσουμε με την απολύμανση που γίνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για προληπτικούς λόγους, βεβαίως, όπως αναγράφτηκε στο δελτίο τύπου, αλλά ήταν κάτι που καλό είναι που έγινε ή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ναι, αντιμετωπίζουμε την όλη κατάσταση σε τρία επίπεδα. Ένα είναι αυτό που αναφέρατε, οι απολυμάνσεις των υποδομών μας. Το άλλο είναι η ρύθμιση της διοικητικής μας λειτουργίας. Και το τρίτο είναι η συνέχιση της εκπαιδευτικής μας λειτουργίας. Στις απολυμάνσεις έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει στην Κοζάνη, Φλόρινα,
και Καστοριά και μένουν κάποιες δευτερεύουσες υποδομές όπως και όλη η Πτολεμαϊδα και τα Γρεβενά. Όπως όταν είπα, λέτε, έχετε εννοείται και στις αίθουσες διδασκαλίας και στα γραφεία, στα διοικητικά. Μπορώ να φανταστώ και στις εστίες, μπορώ να φανταστώ και στην σύντηση. Στις φοιτητικές εστίες. Πολύ καλά. Και να επαναλάβουμε, γιατί είναι και κρίσιμες οι στιγμές που περνάμε, ότι έγινε για αμιγώς προληπτικούς λόγους. Προληπτικούς λόγους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που αναφέρατε πριν για την διοικητική αναδιάρθρωση. Διοικητική λειτουργία. Και εμείς, όπως και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, λειτουργούμε με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Περίπου ένα στους τρεις υπαλλήλους είναι παρόν και στην Πριτανία και στα τμήματα στις πέντε πόλεις όπου δραστηριοποιείται το πανεπιστήμιο μας. Οτιδήποτε διαφορετικό γίνεται και μέσω τηλεδιασκέψεων, μπορώ να φανταστώ. Ακριβώς. Επικοινωνείται μέσω email. Είναι η όλη κατάσταση, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς να αναπτύξουμε όχι μόνο την τηλεκπαίδευση που θα σας αναφέρω μετά, αλλά και την τηλεεργασία των υπαλλήλων από το σπίτι. Γενικά νομίζω ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία όλου του δημόσιου τομέα στη χώρα μας. Μας έχει οθήσει όλους αναγκαστικά έτσι, στην ανάπτυξη καλύτερης σχέσης με την τεχνολογία. Τώρα, λέτε, αναφέρθηκε η κυρία Κεραμέως, δεν πρόκειται να χαθεί το εξάμηνο, όπως ακούσαμε. Οπότε, ξεκινάτε κι εσείς κάποιες δράσεις τηλεεκπαίδευσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό? Ναι. Χθες, μάλιστα, είχαμε την Σύνοδο των Πριτάνεων μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου τέθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν όλα τα πανεπιστήμια, λόγω της αναστολής της διαζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας. Και αμέσως μετά είχαμε και την Σύγκλιτο, τη δική μας, επίσης έλαβε χώρα αυτή με τηλεδιάσκεψη, όπου εξειδικεύσαμε κάποιες αποφάσεις. Το νόημα τώρα είναι ότι όλα τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προσφέρουμε τα εργαστήρια, οπότε τα εργαστηριακά μαθήματα θα δούμε τώρα πώς θα τα διεκπαιρεώσουμε. Διαδικτυακά σημαίνει και σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Στην σύγχρονη θα υπάρχει ο καθηγητής, ο οποίος θα κάνει το μάθημά του και θα τον βλέπουν την ίδια χρονική στιγμή οι φοιτητές. Το μάθημά του θα μπορεί να το κάνει μέσα από ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε επιλέξει, είτε από το σπίτι του, είτε για τα μαθήματα που έχουν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις, είτε οι ίδιοι οι καθηγητές δεν είναι τόσο έτοιμοι με την ετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου, θα έχουμε μία αίθουσα ανατμήμα οργανωμένη με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε ο καθηγητής να γράφει στον πίνακα και να μεταδίδεται αυτό μέσω βίντεο στους φοιτητές. Έχουμε δηλαδή αυτούς τους δύο τόπους για τη σύγχρονη μετάδοση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ασύγχρονη διδασκαλία, εμείς ούτως ή άλλως ως πανεπιστήμιο εκμεταλλευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά για τη διαχείριση των μαθημάτων μας. Να ανεβαίνει πάνω υλικό, να υπάρχουν ασύγχρονα βίντεο, να παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών ο καθηγητής, να έρχεται σε επαφή μαζί τους και όλα αυτά. Αυτό πρακτικά πότε θα ξεκινήσει, για πόσο θα διαρκέσει και πώς είστε βέβαιος ότι θα είναι ο κάθε φοιτητής έτοιμος να ανταποκριθεί και θα γνωρίζει ότι προχωράτε σε αυτήν την λειτουργία? Δηλαδή θα στείλετε email σε όλους τους φοιτητές σας απανταχού? Σήμερα κιόλας έστειλα ένα μήνυμα σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Αυτό το μήνυμα είμαστε σίγουροι ότι το έχουν λάβει όλοι. Τα μαθήματα μέσω email, να φανταστώ, γιατί αυτό είναι πιθανό να μας βλέπουν οι φοιτητές σας και θα πρέπει να αναζητήσουν αυτό το μήνυμα που έχετε στείλει.
Μέσω email έχουμε μία λίστα με όλους τους φοιτητές μας. Ναι. Επισήμως τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 5η 26 Μαρτίου. Μέχρι τότε όμως μπορούν οι καθηγητές να κάνουν διάφορες δοκιμές, να κάνουν δοκιμαστικά μαθήματα, να έρχονται σε επαφή με τους φοιτητές τους και να τους προετοιμάζουν. Γνωρίζουμε για πόσο θα διαρκέσει αυτή η τηλεεκπαίδευση? Όχι, ούτε το ίδιο το Υπουργείο το γνωρίζει. Και επειδή προφανώς... Κάθε περίπτωση όμως, αν χρειαστεί, θα γίνουν μαθήματα και μέσα στις διακοπές του Πάσχα και θα παραταθεί η λειτουργία του Ιαρινού Εξαμήνου. Όταν πια ομαλοποιηθεί η κατάσταση, εννοείται. Και διαδικτυακά. Μπορεί, αν έχουμε το κακό σενάριο, το σύνολο ενδεχομένως του εξαμήνου να περπατήσει έτσι με εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αναλόγως της πορείας του θέματος του κορονοϊού. Και κάτι τελευταίο, επειδή μου αναφέρατε πριν ότι κάνατε και μία σύνοδο Πριτάνεων, όλων των Πριτάνεων, ναι, όλων των ιδρυμάτων της χώρας με τηλεδιάσκεψη. Ναι. Να φανταστείτε. 24 πανεπιστήμια, έγινε 24 Πριτάνες, η υπουργός, το επιτελείο της και διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες. Να φανταστώ λοιπόν πως αυτό το σενάριο της τηλεκπαίδευσης, το οποίο εσείς ξεκινάτε, όπως μου είπατε και επαναλαμβάνω, στις 26 Μαρτίου, θα εφαρμοστεί και από τα υπόλοιπα ιδρύματα, γιατί στη Δυτική Μακεδονία πιθανόν να υπάρχουν άτομα, φοιτητές που μας παρακολουθούν, οι οποίοι δεν φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά στο Ιόνιο, στις Κρήτης, στο Απιθύτα, ναι, κτλ. Αυτό είναι μια απόφαση κεντρική του Υπουργείου να ξεκινήσουν 26 του μήνα τα μαθήματα μέσω τηλεδιασκέψεων? Δεν είναι επιλογή. Αυτό είναι υποχρέωση. Εφόσον θα συνεχίσει η αναστολή των διαζώσεις μαθημάτων, υποχρεούνται τα ιδρύματα, όλα τα ιδρύματα, να προσφέρουν, ναι, ναι, να προσφέρουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά όλα. Ναι. Οπότε μένει ένα ερωτηματικό και ένα κενό και φυσιολογικά για τα εργαστήριά σας. Φαντάζομαι πως κάποια στιγμή θα βρείτε μια λύση με το Υπουργείο. Είναι ερώτημα όλων των πανεπιστημίων και χθες έγινε αυτό το ερώτημα στην ηγεσία του Υπουργείου. Δεν υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Να πω βέβαια ότι ορισμένα πανεπιστήμια έσπευσαν να ανακοινώσουν εδώ και μέρες την έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων, παρουσιάζοντας έτσι μια εικόνα ετοιμότητας η οποία δεν είμαι σίγουρος ότι είναι και ακριβής. Εμείς επιλέξαμε μια συντεταγμένη κίνηση στις 26 Μαρτίου και τελικά αυτό ήταν σωστό, γιατί όπως μας είπε και το Υπουργείο, δεν πρέπει να υπάρχουν τμήματα διαφορετικών ταχυτήτων. Δηλαδή, δεν μπορεί να αρχίζει ένα τμήμα και το άλλο να ακολουθεί άλλες ημερομηνίες ή κάποιοι καθηγητές να αρχίζουν επισήμως τα μαθήματά τους, κάποιοι να μην αρχίζουν. Όλοι θα πάμε συντεταγμένα. Οπότε, εμείς ως Ίδρυμα επιλέξαμε την 5η-26 Μαρτίου. Τις μέρες που έχουμε τώρα, που είχαμε και που έχουμε, κάνουμε διάφορες τεχνικές συναντήσεις. Έχουμε ήδη αξιολογήσει τις δυνατότητές μας και καταλήξαμε στις πλατφόρμες πάνω στις οποίες θα στήσουμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση και κάνουμε βέβαια και τις απαραίτητες παραγγελίες άμεσα σε αναγκαίο λογισμικό και απαραίτητο εξοπλισμό. Μάλιστα. Άρα όσοι φοιτητές μας παρακολουθούν, γνωρίζουν ότι 26 του μήνα θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους. Κανονικά. Με κάποιον τρόπο, κανονικά. Στο δικό μας πανεπιστήμιο. Ναι, στο δικό μας πανεπιστήμιο. Εντάξει, τώρα αναμένουμε ενδεχομένως, επειδή γίνεται αναγκαστικά και βιαστικά αυτή όλη η διαδικασία, περιμένουμε να υπάρχουν κάποιες στην αρχή δυσκολίες, κάποια λάθη, κάποια ασυνεννοησία. Ευελπιστούμε στην κατανόηση των φοιτητών μας. Και αν μου επιτρέπετε να δώσω και ένα μήνυμα, να πω ότι ένας από τους εμβληματικούς στόχους που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο μας είναι η πλήρης ψηφιοποίησή του. Και να λοιπόν που η ίδια η ζωή μας προλαβαίνει και μας σωθεί προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εμείς ως Ίδρυμα θα αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία ως μια ακόμη πρόκληση. Και είναι ευκαιρία και για το προσωπικό, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία σε... Αυτή την κρίση σε ευκαιρία, μάλλον. Σε μια
Έτσι. Ευκαιρία απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων. Mm-hmm. Ορίστε. Αυτή την κρίση να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία, αρκεί ακριβώς, ναι, ναι, να είναι όλοι οι φοιτητές έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο. Έχοντας όλο τον εξοπλισμό στα χέρια τους, εννοώ, κοιτάξτε, έχοντας μία γρήγορη σύνδεση σε ίντερνετ. Και όσοι δεν το έχουν και αυτό, με το κινητό τους τηλέφωνο θα μπορούν να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα. Δηλαδή αυτές οι πλατφόρμες δουλεύουν και με τα κινητά τηλέφωνα των φοιτητών πλέον. Ωραία. Άρα, οποιασδήποτε φοιτητής ενδεχομένως να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα να συνδεθεί ή να παρακολουθεί, καλό θα είναι να έρθει σε επαφή με την Βρετανία, με το διοικητικό προσωπικό για να διευκολυνθεί. Θα υπάρχει μια τεχνική μονάδα υποστήριξης διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο να υποθεί. Ναι. Πολύ καλά λοιπόν. Θα χαρούμε να παρακολουθήσουμε την πρώτη, για να είναι έτσι και ένα από τα ρεπορτάζ μας, κύριε Πρίτανη, για να δούμε πώς θα πάει το πρώτο διαδικτυακό μάθημα στην ιστορία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι, όχι, δεν θα είναι το πρώτο. Ήδη γίνονται διαδικτυακά μαθήματα. Αυτό το φαντάζομαι. Απλώς επισήμως και καθολικά. Είναι η πρώτη φορά που, όπως είπατε και εσείς, η ζωή μας έφερε σε, σε αυτό ακριβώς, το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Πάντως, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ήδη γίνεται διαδικτυακή εκπαίδευση με αυτά τα εργαλεία. Σκέφτεστε να κάνετε τα μεταπτυχιακά καθολικά με αυτόν τον τρόπο? Ήδη εξαρτάται από τη φύση του μεταπτυχιακού, κυρία Τσιούρα. Υπάρχουν μεταπτυχιακά που απαιτούν και εργαστήριο. Ναι. Αν είναι καθαρά θεωρητικό, θα μπορούσε να γίνει καθαρά διαδικτυακό. Mm-hmm, mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πρίτανη. Οπότε και μετακινήσεις και όλα αυτά. Έτσι, έτσι. Διευκολύνονται σε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ, ιδίως η μεταπτυχιακή και η διδακτορική. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα, νέο σποτάκι από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστές οι ηλικιωμένοι άνθρωποι για τους οποίους η περιφέρεια, όπως είπαμε και πριν, έχει ανοίξει γραμμή επικοινωνίας. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από 3 έως 17, στο νομό Γρεβενών από 2 έως 16 και στο νομό Φλόρινας από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ Πέμπτης.